σήμερα μαζί με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης είχε πάρει απόφαση και η ΠΟΕΔΗΝ πανελλαδικά έξω από κάθε νοσοκομείο να γίνουν κινητοποιήσεις, εννοείται όσο μπορεί να γίνει με τις καταστάσεις που ζούμε, για όλο αυτό που βιώνουμε. Η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο και είναι στο επίκεντρο όχι για καλό λόγο, είναι γιατί τα νοσοκομεία βιώνουν τραγικές καταστάσεις. Ένα από αυτό όπου βρέθηκε και όλο το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα είναι το ΑΧΕΠΑ, το οποίο ουσιαστικά ήταν αυτά που φανάζαμε εδώ και τόσο καιρό, γιατί φοβόμασταν να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέγαμε και δυστυχώς αυτά αρχίζουν και γίνονται πράξεις, δηλαδή κλινική μία μετά από την άλλη μετατρέπονται σε κλινικές κορονοϊού, που σημαίνει αυτό ότι όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς δεν θα έχουν πια πού να απευθυνθούν, γιατί δεν είναι μόνο στο ΑΧΕΠ αυτό. Κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες η κυβέρνηση τάχα βγήκε και είπε ότι έχει κάνει καινούργιες, τις οποίες εμείς δεν είδαμε ποτέ, αλλά το μόνο που έκανε είναι να αλλάξει χρήση τις ήδη υπάρχουσες εντατικές, να τις ονομάσει σαν μονάδες εντατικής για COVID. Και βέβαια, αυτό που λέμε τις περιβόητες προσλήψεις, να μην έχει γίνει τίποτα, ένας πολύ ελάχιστος αριθμός, ο οποίος δεν μπορεί, αναντίστοιχα είναι μικρός σε σχέση και με όλα αυτά που βιώνει η υγειονομική και με καραντίνες, γιατί πολλοί υγειονομικοί νοσούν, αλλά και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ευπαθείς ομάδες, άρα πρέπει να έχουν άδεια ειδικού σκοπού και έχουν βγει αρκετοί στη σύνταξη. Αυτό που λέμε είναι ότι τώρα, που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι τώρα, θα έπρεπε να είναι χθες, ότι η κυβέρνηση ποτέ πρώτα απ' όλα δεν δέχτηκε όλους αυτούς που τάχα τώρα βγαίνει και ευχαριστεί. Ήτανε η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, ήτανε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, οι οποίοι πραγματικά για όλους αυτούς υπήρχαν κλειστές πόρτες. Υπήρχαν όμως ανοιχτές πόρτες για όλους τους κλινικάρχες, έτσι ώστε να κάνουν τις συμφωνίες, και εξάλλου αυτό το είχατε δει και εν μέσω το ότι τάχα υπήρχε ύφεση στην πανδημία το καλοκαίρι. Ο ίδιος ο υφυπουργός, ο κύριος Κοντοζαμάνης, στο οικονομικό φόρουμ που έγινε στους Δελφούς, το πρώτο που έτρεξε να μιλήσει ήταν για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι που πάνε να εφαρμόσουν και τώρα, τάχα για την ανάγκη που έχει προκύψει, με την απόφαση που πήρε η Ένωση Νοσοκομειακών, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να έρθουν γιατροί με μπλοκάκια, με 2.000, συν αφορολόγητα, συν εφημερίες, συν ότι θα μπορούν να έχουν τα ιατρία τους έξω, συν ότι θα παίρνουν για τηλεσυμβουλευτική 30 ευρώ από τον ΕΟΠΗ. Και όλο αυτό επίσης που λένε ότι ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, το μόνο που κάνουν είναι να μπουκώνουν με χρήμα τους κλινικάρχες, όπως αυτό που έχει γίνει με τις εντατικές στον ιδιωτικό τομέα, από 800 πήγε 1.600, έτσι μετράνε τη ζωή μας. Και επίσης αυτό που λέμε είναι ότι το μόνο που προσπαθούν να κάνουν, γιατί κατάλαβαν ότι όντως δεν τα πήγανε καλά, δυστυχώς αυτό που πίστευαν και στην πρώτη φάση της πανδημίας βγήκαν και είπαν νικήσαμε γιατί ήμασταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, αυτό φαίνεται τώρα. Και φαίνεται τώρα ακόμα πιο χειρότερο, γιατί ενώ υπήρχε χρόνος, υπήρχε γνώση, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα για να προστατευτεί ούτε η υγειονομική, ούτε ο λαός, ούτε τα παιδιά μας που πήγαιναν στα σχολεία, ούτε οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας, οι οποίοι θα έρχονται εδώ πέρα και δεν μπορούν να μπουν μέσα. Και το άλλο που πρέπει να πούμε, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα, το ΕΚΑΒ έβγαλε μια τρισάθλια ανακοίνωση, η οποία έλεγε ότι δεν μπορούν να μετακινούνται προς τις ιδιωτικές κλινικές οι ανασφάλιστοι. Δηλαδή ας μας απαντήσουν, και μετά βέβαια είπαν το πήραν πίσω. Οι ανασφάλιστοι πού θα πάνε? Τόση ανεργία υπάρχουν και το ξέρουν. Όλος αυτός ο κόσμος τι θα κάνει, θα πεθαίνει? Και τελικά έχουν σκεφτεί ποτέ ότι η νοσηρότητα ενός πληθυσμού δεν έχει να κάνει μόνο με κορονοϊό, έχει να κάνει με οικονομική κρίση, έχει να κάνει ότι πάρα πολλοί πια είναι άνεργοι, πάρα πολλοί κόσμος σε αυτή την καραντίνα που λένε προσπαθεί να κάνει καραντίνα μέσα σε 50 τετραγωνικά με 6 άτομα και ας μας πούνε επίσης πού θα προστατευτεί. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και να πούνε ότι κοιτάξτε, βγήκαμε αλόβητοι, τι να κάνουμε, δεν τα καταφέρουμε. Το τι να κάνουμε όμως δεν τα καταφέραμε, από πίσω είναι ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής σαν υγειονομικοί. Ό,τι και να είναι, όποιες διαφορές και να έχουμε, αυτό το πράγμα μας ενώνει. Γιατί πραγματικά μας ενώνει η υγεία του λαού,
την οποία τη θεωρούμε ότι είναι αγαθό. Και να υποσχεθούμε σε όλο αυτόν τον κόσμο, με όσες δυνάμεις έχουμε, ότι εμείς όπως ήμασταν πάντα μπροστά και πλάι τους, έτσι θα είμαστε και τώρα. Όσο και να υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά πραγματικά θέλουμε και όλους εσάς, όλο τον κόσμο, να είναι και αυτοί πλάι μας. Γιατί και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από αυτού του λαού που τα ίδια προβλήματα βιώνουμε και εμείς.